Ήθελα να ξεκινήσουμε με το να μας εξιστορήσετε τι ακριβώς συνέβη, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που βλέπουμε. Υπάρχει όμως και το προηγούμενο κομμάτι, το επεισόδιο αυτό καθ' αυτό, το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν είναι καταγεγραμμένο. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Κύριε Βαγγελάτε, ήταν οι παρόντες δεκάδες ανθρώπων. Έτσι εμείς μοιράζαμε δώρα και λαμπάδες στα παιδιά των απόρων οικογενειών και ξαφνικά εισέβαλε αυτός ο κύριος και πήγε να με γρονθοκοπήσει. Τον πρόλαβε η φρουρά μου και τον έβαλε στη γωνία και ουσιαστικά από ό,τι άκουγα το διάλογο εκείνη τη στιγμή ο ίδιος έφερε και όπλο. Έτσι αυτό το υπάρχουν και άνθρωποι που το είδαν. Οι άνδρες της προσωπικής μου φρουράς του λέγανε να σε κάτω το όπλο και τα λοιπά. Και ο ένας άνδρας μάλιστα το έπιασε γιατί ο άλλος είχε το χέρι του, πήγε να το βάλει πίσω, το είχε στην πλάτη του το όπλο. Στη μέση του, μάλλον πίσω. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό συνέβη. Τώρα, εάν είναι να παραβιάσουμε τους κανόνες της κοινής λογικής και να πούμε ότι ζούμε στο υπερπέραν και ότι γιατί άκουγα τώρα τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Κασιδιάρη, να λέει ότι ήρθε απλώς να μου διαμαρτυρηθεί ο κύριος αυτός κτλ. Εντάξει, ζούμε σε άλλο κόσμο. Εντάξει, αλλά και το ψέμα έχει τα όρια του. Εσείς λοιπόν είστε σε αυτήν την εκδήλωση όπου μοιράζετε αυτά τα λίγα πράγματα στους άπορους πολίτες και ο κύριος Γερμενής έρχεται για να διαμαρτυρηθεί επειδή δεν αφήνεται τη Χρυσή Αυγή να μοιράσει τα τρόφιμα στο Σύνταγμα. Σωστά? Ναι, να διαμαρτυρηθεί προσπαθώντας να με γρονθοκοπήσει. Mm-hmm. Τη στιγμή που πήγε να με γρονθοκοπήσει τον τράβηξαν οι άντρες φρουράς μου και γι' αυτό με το χέρι του χτύπησε, κατά λάθος με τη φόρα που είχε, χτύπησε το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι ήταν μετά μολοπισμένο. Έτσι και αν δείτε και τα πλάνα από άλλο τηλεοπτικό κανάλι που ήταν εκεί, διαμαρτύρεται ο πατέρας του κοριτσιού. Λοιπόν, δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ περαιτέρω με τη Χρυσή Αυγή και αν υπήρχε πρόθεση αυτός να με χτυπήσει ή να μου διαμαρτυρηθεί ευγενικά. Έτσι δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Προφανώς. Εκεί υπήρχε μια καθαρή επίθεση. Ναι. Ένα ακόμα σημείο σημαντικό στην εξέλιξη των γεγονότων είναι η πρωινή συγκέντρωση. Εσείς ζητήσατε να μην γίνει αυτή η συγκέντρωση, να μην μοιράσει δηλαδή η Χρυσή Αυγή στην πλατεία Συντάγματος τα τρόφιμα στους Έλληνες πολίτες όπως επιθυμούσε. Για ποιο λόγο? Κύριε Βαγγελάτε, εγώ σε ανύποπτο χρόνο έχω πει ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να δώσει άδεια, γιατί είναι στην αρμοδιότητά του αυτό να δίνει άδεια ή να μην δίνει για κάποιες χρήσεις της πλατείας Συντάγματος και των υπολείπων πλατιών και δημοσίων χώρων της πόλης, ότι δεν επρόκειτο να δώσει άδεια σε κανέναν για να κάνει συσίτια ή να μοιράζει τρόφιμα έτσι σε οποιονδήποτε. Άδεια σε οποιονδήποτε. Δεν είχα μνημονεύσει τη Χρυσή Αυγή, ούτε αυτή είχα υπόψη μου. Λοιπόν, ο Δήμος δεν είχε δώσει άδεια και πρέπει κάποτε να καταλάβουμε σε αυτή την πόλη ότι πρέπει να λειτουργούμε με κανόνες. Λοιπόν, σήμερα αυτό το αποδείξαμε περίτρανα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν επικράτησε η λογική του Τσαμπουκά, αλλά επικράτησε η λογική της δημοκρατικής νομότητας. Όταν η δημοκρατικά εκλεγμένη δημοτική αρχή λέει δεν θα χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους η πλατεία Συντάγματος, τελεία και παύλα. Δεν θα χρησιμοποιείται. Επειδή λοιπόν τους σπάσαμε το τσαμπουκά αυτών των κυρίων, γι' αυτό έχουν γίνει έξαλλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί η μόνη γλώσσα που ξέρουν να μιλάνε είναι η γλώσσα της βίας. Λοιπόν, η άδεια, κύριε Δήμαρχε, η άδεια εζητήθηκε, δεν εδόθηκε ή δεν εζητήθηκαν? Όχι, δεν ζητήθηκε καν. Είναι η λογική του Τσαμπουκά, κύριε Ευαγγελάτε, ότι σιγά μην πάω να ζητήσω άδεια. Λοιπόν, αν θέλουν να κάνουν κάτι, θα ζητάνε άδεια από εδώ και πέρα. Δεν ζητήθηκε καθόλου. Το λέω γιατί νομίζω κάποια στιγμή και από στελέχη της Χρυσής Αυγής υπόθηκε ότι είχε γίνει μια αντίστοιχη κίνηση στο Σύνταγμα. Κάτι άκουσα εγώ να λένε ότι ειδοποίησαν, λέει, την αστυνομία ότι θα κάναν συσίτια. Πρώτα απ' όλα δεν το πιστεύω αυτό, γιατί ακριβώς αντίκειται στη λογική τους. Η λογική τους είναι ότι είναι παλικαράδες, κύριε Ευαγγελάτε, ότι εμείς είμαστε παλικάρια και σιγά μην πάμε να ζητάμε άδεια. Λοιπόν, δεν ζητήθηκε άδεια. Όποιος δεν ζητάει άδεια δεν θα κάνει αυτό που πρόκειται να κάνει. Γιατί αυτό επιβάλλει η δημοκρατική νομότητα. Γιατί ζούμε σε μια πόλη που πρέπει να μάθουμε να ζούμε με κανόνες, κύριε Ευαγγελάτε. Έτσι, η χώρα έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί ο καθένας νόμιζε ότι μπορεί να κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Και τώρα ορισμένοι αυτό το συνεχίζουν πλέον και επέρονται γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή η λογική στην πόλη της Αθήνας, όσο θα είμαι εγώ δήμαρχος, δεν περνάει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει η λογική του φαρισαϊσμού. Θες να μοιράσεις τρόφιμα? Πήγαινε και μοίρασε τα χωρίς φανφάρες και φαρισαϊσμούς στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, όπως πήγαν, σαν καλά παιδιά και τα μοιράσαν έξω από το γραφείο του Συνοδού Δηληγιάννη. Λοιπόν, μια χαρά τα μοιράσαν. Ο Δήμος Αθήνας αυτή τη στιγμή δίνει 9.000 γεύματα κάθε μέρα σε άπορους,
στα παιδιά σου βρεφονιπιακούς σταθμούς, ακόμα και στα σχολεία σε πάνω από 1000 μαθητές. Λοιπόν, μαθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης δεν δεχόμαστε. Και δεν βγαίνουμε να μοιράζουμε συσίτια στην πλατεία Συντάγματος. Έτσι, στο κάτω-κάτω ο Δήμος θα μπορούσε θεωρητικά να το κάνει, ζητώντας άδεια από τον ίδιο τον εαυτό του. Λοιπόν, εμείς αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε. Κύριε Δημάρχε, προφανώς δεν τίθεται σε αυτή τη βάση η όλη ιστορία, γιατί είναι σαφές ότι ο Δήμος έχει ένα κοινωνικό έργο, ότι η προσπάθειά του σε αυτό το τομέα είναι καθημερινή σε πολλά επίπεδα. Τυχαίνει να ξέρω τις προσπάθειες που γίνονται στα σχολεία και είναι πραγματικά αξιέπαινες και γίνονται και με μια διακριτικότητα, είναι η αλήθεια, γιατί έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία. Πολύ Βαγγελάτε, αρκεί να σας πω. Ουσιώδες θέμα η αξιοπρέπεια των αναξιοπαθούντων. Βεβαίως. Να σας πω, εκεί που έγινε το επεισόδιο σήμερα στον κόμβο αλληλεγγύης, εξυπηρετούνται 7.000 άνθρωποι, μέλη απόρων οικογένειων, πάνω από 2.500 απόρες οικογένειες. Με ραντεβού έρχονται οι άνθρωποι. Να το ξέρετε, με ατομικό ραντεβού έρχονται και παίρνουν τα δέματά τους. Είναι πολύ σημαντικό για μας το θέμα του να περιφρουρήσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.